Να πάμε στο κομμάτι των εργατικών συμβάντων, εργατικών δυστυχημάτων. Είχαμε δύο τραγικές ειδήσεις, καθώς κατέληξε ύστερα από τρεις μήνες νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας υπάλληλος καθαριότητας Ηρακλείου, που είχε τραυματιστεί βέβαια στο πλαίσιο, σε εργατικό συμβάν, σε εργατικό ατύχημα, ενώ είχαμε και ένα δεύτερο συμβάν, καθώς ένας οικοδόμος στο Ρέθυμνο έπεσε από τη σκαλοσιά και σκοτώθηκε. Η αλήθεια είναι πως είναι ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει και δημοσιογραφικά, κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τα εργατικά συμβάντα. Μέσα σε τρεις μήνες έχουμε 10 ατυχήματα οικοδόμων μέσα σε τρεις μήνες. Και έχουμε και τα συμβάντα όπου οι οικοδόμοι χάνουν τη ζωή τους. Πάρα πολλοί λόγοι, κυρίως στο κομμάτι της υποστελέχωσης των ελεγκτικών μηχανισμών. Θα τα δούμε αναλυτικά με τον κύριο Γιάννη Γωνιανάκη, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου. Κύριε Γωνιανάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, το λέτε αρετέ σας. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι αυτό το οποίο λέμε εξ τον τίτλο, ότι καθημερινά οι οικοδόμοι ρισκάρουν την ίδια τους τη ζωή προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του επαγγέλματος, με την πολιτεία να σηκώνει τα χέρια ψηλά, να δείχνει αδιάφορη, καθώς την ίδια ώρα υποστελεχωμένες είναι οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες βέβαια και έχουν επομιστεί το βάρος των ελέγχων. Αυτό ακριβώς, και δεν είναι μόνο αυτό. Να πούμε και η σημερινή κυβέρνηση, κάνοντας τις επιθεωρήσεις εργασίας ανεξάρτητης εργασίας, ουσιαστικά τις έχει κάνει διακοσμητικές. Και θέλουμε να τονίσουμε πως φανταστείτε, μέσα σε 10-12 ημέρες αυτή τη στιγμή, πανελλαδικά στον κλάδο έχουμε 6 νεκρούς συναδέλφους. Μέσα σε διάστημα 12 ημερών 6 νεκροί εργάτες. Και ήδη και ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος για όλους τους εργαζόμενους, γιατί μέσα σε 3 μήνες έχουν ξεπεράσει τους 30 νεκρούς σε εργατικά δυστυχήματα. Και εδώ μπορούμε να πούμε, να σας πω, το πάμε και όπου βγει, που ήταν με το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, είναι αυτή τη στιγμή το άντε να βγει η δουλειά για εμάς τους εργαζόμενους, ειδικότερα για τους οικοδόμους, σε έναν κλάδο με μεγάλη επικινδυνότητα. Είναι χαρακτηριστικό να σας πω, εκτός τον συνάδελφο που έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο, την προηγούμενη εβδομάδα έχασε τη ζωή του ένας οικοδόμος 70 χρονών. Δηλαδή 70 χρονών αναγκαζόταν και πήγαινε στο μεροκάματο. Αυτές οι πολιτικές και η ασυδοσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, χωρίς ελέγχους, χωρίς νομικό πλαίσιο ουσιαστικά, που να γίνονται ελέγχοι και αυστηροί ελέγχοι για να σταματάνε εδώ και να ξέρει όλος πως θα γυρίσει όταν θα πάει στη δουλειά και θα γυρίσει σπίτι του, είναι ένα μέλημα και σαν Συνδικάτο Οικοδόμων αλλά και σαν Ομοσπονδία που παλεύουν. Επειδή τώρα ένας τηλεθεατής έχει την απορία αναφορικά με την υποθεώρηση εργασίας σε μια συγκυρία δύσκολη, αλλά ο ρόλος της υποθεώρησης εργασίας είναι συγκεκριμένος. Αν υπήρχε στελέχωση, είχε στελεχωθεί υπηρεσία, ποιος ο ρόλος σε καθημερινή βάση, τι θα είχαμε αποτρέψει, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής μας. Θα μπορούσε πρώτον να επιβάλλει κυρώσεις, παύση εργασιών εκεί που δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Η κύρια να μην λειτουργεί αυτό που λένε πως αποτελούν τα μέτρα ασφαλείας κόστος, γιατί αυτό είναι, και ειδικότερα στη δικιά μας δουλειά, και η εντατικοποίηση που βάζει στον κλάδο των κατασκευών, γιατί δεν υπάρχει πολύ εργατικό δυναμικό. Ουσιαστικά η επιθεώρηση εργασίας θα μπορούσε να επιβάλλει, αν υπήρχε και το νομικό πλαίσιο εδώ και χρόνια, και σήμερα, να επιβάλλει τη στάση εργασιών, να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, αλλά κύριε και η έλεγχη στο ωράριο. Γιατί να σας πω, είναι ένα ζήτημα σε εμάς τους οικοδόμους, η εντατικοποίηση. Γιατί ειδικότερα σε δουλειά όπως είναι η δικιά μας εργασία, που είναι δύσκολη, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7ωρο που έχουμε εμείς οι οικοδόμοι. Και να βλέπουμε αυτή τη στιγμή και εδώ στο νομό μας και σε όλη την περιοχή, και ειδικότερα εν ώψη και της τουριστικής σεζόν, οι οικοδόμους να δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα από το πρωί στο βράδυ. Αυτό με μαθηματική ακρίβεια ουσιαστικά οδηγεί στο τσάτσισμα των οικοδόμων. Οδηγεί ουσιαστικά σε τραγικά δυστυχήματα που τα μετράμε και δεν πρέπει να περνάνε έτσι. Μάλιστα. Μια απλή καταγραφή. Κύριε Γωνιανάκη, την καλησπέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.